Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω πώς με έναν πολύ εύκολο τρόπο θα μπορέσετε να ταιριάξετε τα χρώματα δύο διαφορετικών καμερών. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάει αρκετό καιρό από την τελευταία φορά που τα είπαμε σε tutorial βίντεο. Και αυτό όμως δεν είναι και για κακό. Πέσανε κάποιες δουλειές μαζεμένες, κάποιες υποχρεώσεις. Και επίσης έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε το τρίτο επεισόδιο από τη σειρά Λοιμός. Τη σειρά δηλαδή με τα ζόμπι που κάνουμε στο κανάλι. Αν δεν την έχετε δει, θα έχω link κάτω στην περιγραφή. Επίσης, αν ενδιαφέρεστε να μάθετε το DaVinci Resolve γρήγορα, να το μάθετε σε μεγαλύτερο βάθος, να ξέρετε ότι προσφέρω διαδικτυακά μαθήματα. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο email που θα έχω κάτω στην περιγραφή και να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Έχω λάβει λοιπόν κατά καιρούς την εξής ερώτηση: πώς μπορώ να ταιριάξω δύο διαφορετικές κάμερες μέσω DaVinci Resolve? Και η αλήθεια είναι πως αυτή η ερώτηση και εμένα βασάνιζε για αρκετό καιρό, όταν είχα πάρει την Blackmagic, ενώ πιο πριν δούλευα με την Canon, και ήθελα σε κάποιο shooting να τις έχω και τις δύο τις κάμερες και μετά να πάρω όσο μπορώ το ίδιο αποτέλεσμα χρωματικά και από τις δύο κάμερες. Την τεχνική λοιπόν που θα σας δείξω σήμερα τη χρησιμοποίησα και πρόσφατα στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Η Κορυφή», που ανέβηκε πριν λίγο καιρό στο κανάλι, και τη χρησιμοποίησα γιατί εγώ είχα ως main κάμερα που τραβούσα την Blackmagic, την Pocket 4K, και ο Ραφαήλ, ο φίλος μου, είχε την Canon 6D Mark II. Όταν πήρα τα αρχεία αυτών των καμερών, τα οποία αρχεία απέχουν αρκετά, της Blackmagic ήταν νερό, της Canon ήταν HD64, και απέχουν αρκετά και χρωματικά. Και όταν πήρα αυτά τα αρχεία για να κάνω το color correction και το color grade στο DaVinci Resolve, ήθελα να τα ταιριάξω και να μην φαίνεται ότι είναι από δύο διαφορετικές κάμερες. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία, η οποία είναι εξαιρετικά εύκολη. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα μέσω DaVinci Resolve και συγκεκριμένα στη σελίδα Color. Έχω βάλει τα αρχεία μου μέσω timeline, έχω βάλει δύο αρχεία τα οποία είναι τραβηγμένα από την Canon 6D Mark II και δύο αρχεία από την Pocket 4K. Όταν θέλουμε να ταιριάξουμε λοιπόν δύο κάμερες, θα πρέπει να πάρουμε ως σημείο αναφοράς την αλφα κάμερα, την πρώτη κάμερα, δηλαδή την κυρίως κάμερα που τραβούσε το project μας. Ή αλλιώς μπορούμε να πάρουμε και ως σημείο αναφοράς την καλύτερη κάμερα από τις δύο. Οπότε λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα πάρω ως reference το αρχείο της Blackmagic, το οποίο είναι αυτό εδώ. Τα δύο πλάνα φυσικά δεν είναι ίδια, το ένα είναι μακρινό και το άλλο είναι κοντινό, αλλά αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διαδικασία και ακόμα πιο ωραία τη διαδικασία, ας το πω. Γιατί θα μπορέσουμε να ταιριάξουμε δύο διαφορετικές κάμερες ακόμα και όταν το πλάνο δεν είναι ίδιο. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όταν έχεις δύο κάμερες, προφανώς δεν τις έχεις να τραβάνε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τη μία την έχεις να τραβάει ένα πιο μακρινό πλάνο, την άλλη την έχεις να τραβάει ένα πιο κοντινό πλάνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε ένα color correction στη main κάμερά μας. Οπότε λοιπόν θα κάνω εγώ ένα σύντομο color correction εδώ πέρα στο αρχείο της Blackmagic και θα προχωρήσουμε. Για το color correction επιλέγω να τη βάλω ένα διορθωτικό LUT και να φτιάξω και λίγο το exposure με τα color wheels. Επίσης θα ανεβάσω λίγο saturation και θα διορθώσω και λίγο το white balance, γιατί βλέπω ότι είναι αρκετά ψυχρό και magenta. Τέλειωσε λοιπόν το color correction στο αρχείο μου και προχωράμε τώρα στο επόμενο αρχείο της Canon και να δούμε πώς μπορούμε να τα ταιριάξουμε. Ξέχασα να πω πως το αρχείο της Blackmagic έχει τραβηχτεί σε B-Raw και συγκεκριμένα έχει τραβηχτεί σε Log Profile, στο Blackmagic Design Film. Το αρχείο της Canon έχει τραβηχτεί σε HD64 format και έχουμε χρησιμοποιήσει το Picture Profile CineStyle, το οποίο κάνει λίγο πιο flat την εικόνα. Αυτό που θα κάναμε κανονικά στο συγκεκριμένο αρχείο θα ήταν να έρθουμε εδώ πέρα, να πάρουμε το LUT το οποίο είναι για το CineStyle, να το βάλουμε πάνω, να κάνουμε λίγο το exposure, να το διορθώσουμε με τα color wheels. Saturation δεν θα δίναμε στην προκειμένη περίπτωση, γιατί είναι, για τα δικά μου γούστα, είναι αρκετά ήδη κορεσμένη η εικόνα. Και το white balance μου φαίνεται αρκετά κομπλέ εδώ κάτω στο parade. Οπότε κάπως έτσι θα κάναμε τη διαδικασία, αν πολύ απλά διαχειριζόμασταν και αυτό το αρχείο ξεχωριστά. Αν δείτε όμως, τα δύο αρχεία δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Τα χρώματα δεν είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη κάμερα. Θα πάρω ένα στυλ εδώ πέρα. Βλέπετε ότι απέχουμε αρκετά και από τα πράσινα εδώ και από την επιδερμίδα. Απέχουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά οι δύο κάμερες χρησιμοποιούν διαφορετικό color space, διαφορετικές γενιές χρωμάτων, ας το πούμε. Για να μπορέσουμε να ενώσουμε λοιπόν τα δύο αυτά πλάνα και να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται, είναι πάρα πολύ απλό και θα το κάνουμε με ένα drag and drop εργαλείο που έχει μέσα το DaVinci Resolve. Σβήνω ό,τι έχω κάνει
και δημιουργώ τρία nodes ως βάση. Μετά έρχομαι στο OpenFX, επιλέγω το Color Space Transform και το βάζω στο πρώτο node. Ουσιαστικά το Color Space Transform τι θα μας κάνει. Θα πάρει το Color Space της κάμερας και το Gamma της κάμερας και θα τα μετατρέψει σε ένα Color Space και Gamma μιας άλλης κάμερας που θα επιλέξουμε εμείς. Ερχόμαστε εδώ πάνω που έχει τις 4 πρώτες επιλογές και στο Input Color Space θα επιλέξουμε το sRGB. Αν δείτε εδώ έχει πάρα πολλά Color Space. Εμείς θέλουμε το sRGB, γιατί οι περισσότερες DSLR τραβάνε σε sRGB, το οποίο είναι κάτι παραπλήσιο με το REC 709. Οπότε και τα δύο αυτά, και το REC 709 και το sRGB, είναι πάρα πολύ μικρά color space. Δεν έχουν δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Οπότε λοιπόν, επιλέγετε το κατάλληλο που είναι για εσάς, για τη δική σας κάμερα. Μπορεί να έχετε κάποια Sony, οπότε θα επιλέξετε το Sony S Gamut 1, 2, 3 και ούτω καθεξής, ας πούμε. Μπορείτε επίσης να κάνετε και μια έρευνα στο Google, να πατήσετε το μοντέλο της καμεράς σας και να πατήσετε, ας πούμε, color space και να βρείτε σε ποιο color space τραβάει η δική σας κάμερα. Και για το input gamma επίσης θα επιλέξω πάλι το sRGB, γιατί η Canon πάλι τραβάει σε sRGB. Αν έχετε κάποιο log profile ή κάτι άλλο, εννοείται πως θα επιλέξετε κάτι άλλο. Αφού λοιπόν επιλέξετε το color space και το gamma της κάμεράς σας, μετά θα πρέπει να επιλέξουμε το output. Τη μετατροπή δηλαδή. Σε τι color space και σε τι γκάμα θέλουμε να κάνουμε τη μετατροπή. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση θέλω να το κάνω στις Pocket 4K, οπότε θα έρθω εδώ πέρα, θα βρω το Blackmagic Design Pocket 4K Film Generation 4. Θα το επιλέξω και αντίστοιχα θα επιλέξω και στο γκάμα. Pocket 4K Film Generation 4. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή έγινε ακόμα πιο θολή η εικόνα μου. Έτσι ήταν πριν και έτσι είναι τώρα. Βλέπετε ότι έγινε πιο flat και επίσης φύγανε και κάποιες αποχρώσεις, κάποια χρώματα. Και αυτό έγινε γιατί πολύ απλά προσομοιώσαμε το Color Space και το Gamma της Pocket 4K. Και τώρα θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που έκανα πριν με το B-RAW αρχείο. Θα κάνω δηλαδή το Color Correction. Κλείνω το παράθυρο του OpenFX και αφήνω το πρώτο node στην άκρη, το οποίο έχει το εργαλείο μας, το Color Space Transform, και αρχίζουμε να δουλεύουμε με καινούργια nodes. Αυτό που θα κάνω είναι να βάλω το ίδιο διορθωτικό LUT που έβαλα και στο αρχείο της Blackmagic. Οπότε θα πάρω λοιπόν το LUT μου που μετατρέπει την εικόνα σε REC 709, θα το βάλω πάνω στο node, θα έρθω στο πρώτο node, εννοείται όταν λέω πρώτο node εννοώ ακριβώς μετά από το Color Space Transform, στο δεύτερο node. Και εδώ θα φτιάξω λίγο το exposure μου, με τα color wheels όπως και πριν, θα φτιάξω λίγο τις σκιές μου, το gamma, τα highlights μου, θα δώσω λίγο saturation στο επόμενο node και τέλος θα φτιάξω λίγο το white balance, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά κόκκινο. Και αυτή ήταν η διαδικασία. Αυτό, πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή έχω ταιριάξει τις δύο κάμερές μου. Αν δείτε λοιπόν μπρος και πίσω τα δύο αρχεία, βλέπετε ότι τώρα είναι πάρα πολύ κοντά τα χρώματα το ένα με το άλλο. Αν ενεργοποιήσω εδώ πέρα και το split screen, μπορείτε να δείτε πως και η επιδερμίδα έχει ταιριάξει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν είναι με το Color Space Transform και έτσι είναι χωρίς το Color Space Transform. Έτσι ήταν δηλαδή άμα κάναμε απλό color correction το κανονικό αρχείο της Canon. Βλέπετε πως αυτά τα δύο αρχεία δεν ταιριάζουν, οι κάμερες δεν είναι, τα χρώματα δεν ταιριάζουν πάρα πολύ, ενώ με το Color Space Transform βλέπετε πως αυτά τα δύο αρχεία είναι σχεδόν ίδια. Ακόμα και αν δεν είναι η διαγωνία λήψης, τα χρώματα έχουν ταιριάξει. Το Color Space Transform δεν είναι κάποιο μαγικό κουμπί που το βάζετε πάνω και ξαφνικά δια μαγείας σας ενώνει τα χρώματα και σας ταιριάζει όλες τις κάμερες που έχετε μέσα στο project. Όχι, δεν είναι αυτό, απλά σας δίνει μια πάρα πολύ καλή βάση να ξεκινήσετε και να ταιριάξετε τα χρώματα εσείς πολύ πιο εύκολα. Φυσικά, όσοι ασχολείστε πάρα πολύ με μοντάζ και color correction θα ξέρετε ότι δεν υπάρχουν μαγικά κουμπιά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό επεισόδιο, αυτή ακριβώς ήταν η διαδικασία, τόσο απλή και τόσο εύκολη, για να ταιριάξετε δύο κάμερες. Ελπίζω να σας βοήθησα αν δεν ξέρετε πώς γίνεται. Σε επόμενα βίντεο σας ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ καλό. Ετοιμάζω ένα breakdown για το ταινιάκι Insomnia που έκανα, πώς το φώτισα και πώς το γύρισα. Ένα tutorial φωτισμού, horror φωτισμού. Να περιμένετε τέτοια tutorial δηλαδή με φωτισμό. Απλά δυστυχώς κάποια απαιτούν πάρα πολύ χρόνο να γυριστούν και να γίνουν. Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο. Συν ότι δουλεύουμε πάνω και σε άλλα project και όλα αυτά απαιτούν χρόνο. Και έχουμε πει ότι θέλουμε να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε ποιότητα
Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε λίγο χρόνο και ίσως κάποιο Σαββατοκύριακο να μην έχει βίντεο, όπως και τα 2-3 Σαββατοκύριακα που μας περάσανε και δεν είχαν βίντεο. Αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω να κάνω και τέτοια μικρά tutorial, δηλαδή για τον DaVinci, και να βλέπετε από εδώ και από εκεί. Και επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε και το πακέτο με τα LUT, τα 13 LUT που έχω φτιάξει, τα οποία είναι εμπνευσμένα από σειρές και ταινίες και θα σας κάνουν πιο γρήγορη και πιο εύκολη τη διαδικασία του color grade, αν δεν έχετε αρκετό χρόνο για να ασχοληθείτε με αυτό. Αυτά λοιπόν από μένα, απολαύστε κάποια υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.